Είναι ένα πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, το οποίο έχει να κάνει και με τη τραπεζική σταθεροποίηση και ήδη έχουμε διασφαλίσει με το πρόγραμμα που αφορά τη δανειοδότηση για την επόμενη τριετία το στοιχείο αυτό. Και δεύτερο και πολύ σημαντικό, πρέπει να εδράζεται σε ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Πολιτική σταθερότητα με διαιώνιση της λιτότητας με βάναυσο κιόλας τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει, το ξέρουμε πολύ καλά. Διότι παράγει συνεχώς ένα στοιχείο κρίσης της πολιτικής εκπροσώπησης. Γι' αυτό και τα κόμματα, τα παλαιά, ο παλαιοκομματισμός, έχει περιέλθει στην κατάσταση που έχει περιέλθει. Εσείς τώρα δεύτερον, εμείς μιλάμε με ειλικρίνεια και δίδουμε αγώνες. Δεν λέμε άλλα πράγματα. Εγώ σας λέω και όταν φτάσαμε, ζητήματα, και όταν φτάσαμε, αυτά είναι θεωρίες και όταν φτάσαμε το θέμα της διαπραγμάτευσης, ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι έξω από την εντολή του Ιανουαρίου, λέμε εμείς έχουμε πολιτική ηθική, πάμε στο λαό να ψηφίσει αν θέλει αυτή τη λύση. Δεν λέμε, αφού είπα, δεν όχι λέμε, κύριε Φίλη, δεν λέμε όχι κύριε Φίλη. Εντολή, καβαλάμε όχι κύριε Φίλη, πήρατε εντολή να κυβερνήσετε. Αλλά προχωρούμε όμως τώρα. Συγγνώμη ένα λεπτό. Πήραμε εντολή να κυβερνήσουμε άλλο πρόγραμμα. Είστε καλός συνομιλητής, αλλά πρέπει να μας απαντήσετε. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει προσωπική ευθύνη. Γιατί οδήγησε στην εξουσία ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν κόμμα. Όχι, ο καθένας είχε ό,τι θέλει στο μυαλό του. Καλά, και λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι ο κύριος Τσιριμόκος και η κίνηση των 53 απειλούν δεν το ξέρω, ότι δεν θα ψηφίσουν. Ο κύριος Τσιριμόκος δεν τον ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Δεύτερον τώρα. Ο κύριος Τσακαλώτος. Μην κάνουμε μικροπολιτικές συζητήσεις. Συγγνώμη. Εντάξει. Μην κάνουμε. Δεν δίνεται την αίσθηση της ασφάλειας. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν και θα μιλήσετε κι εσείς. Λοιπόν, δίνετε εσείς που τρώγεστε μεταξύ σας οι Σαμαρικοί με τους άλλους. Έχετε δει κανένα τέτοιο πράγμα? Ελάτε τώρα. Πού το λοιπόν είδατε αυτό? Εσείς φέρνετε λοιπόν τώρα. Εσείς φέρνετε από την κυβέρνηση. Να ολοκληρώσω για εμάς πού το είδατε κύριε αυτό? Κύριε Σταμάτη, να ολοκληρώσω. Εντάξει, λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο μια κυβέρνηση με προοδευτικό προσανατολισμό και με αγκαλιά την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι τους ξέρουμε. Ένα παράδειγμα να σας πω. Μου έκανε εντύπωση ότι σήμερα μιλώντας ο κύριος Μιαμαράκης δεν είπε τίποτα για το θέμα της Ζήμενης παρότι προκλήθηκε, που είναι βασικό στοιχείο της διαφθοράς. Δύο κόμματα, σύμφωνα με την δικαιοσύνη τη γερμανική, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, πήραν μίζες για τη Ζήμενης. Υπάρχουν πορίσματα. Και μικρότερα κόμματα, λένε οι Γερμανοί. Λέω, υπάρχουν πολλοί. Οι Γερμανοί έχουν μπει και μικρότερα κόμματα. Ναι, άλλους που αφορά. Για μια μεγάλα μιλάω τώρα. Συγγνώμη, ξέρετε ότι υπάρχουν πορίσματα. Μια κομματική επιτροπή εκεί και αρνήθηκε ο εισαγγελέας. Λέω για εσάς ως του κόμμα. Μονάχου. Σας αφορά ως κόμμα. Κάματε δηλαδή κάποια έρευνα. Επί των ημερών σας. Επί των ημερών σας. Διέφυγε στοιχεία μπορούμε να έχουμε. Ο κύριος Χριστοφοράκος. Σας προβληματίζει αυτό? Τρίτο και σημαντικό θέμα. Είπε ο κύριος Μεϊμαράκης, τη διαφθορά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν την ξέρει. Είπε για το θέμα των 90 δισεκατομμυρίων ότι φορτώνει χρέος ο Τσίπρας με το νέο δάνειο. Είναι ψέμα. Τα 90 δις δεν είναι συν 90 δις. Πρώτα απ' όλα τα 48 δις που περιλαμβάνονται στα 90 δις είναι αναπροσαρμογή παλαιών δανείων με καλύτερους όρους. Μα αυτό δεν είναι το μνημόνιο. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Δεν είναι νέοι. Μα τα δάνεια που συνάπτουν αυτή την έννοια. Δεν είναι νέα δάνεια τα οποία είναι καπέλο στα παλαιά. Είναι μείον 48 δισεκατομμύρια. Όχι, όχι, όχι. Θέλετε να σα πω ποια είναι. Θα ολοκληρώσω. Θα είναι 78 δισεκατομμύρια από χέρι. 78 ένα λεπτό, κύριε Σταμάτη. Με βάση τα στοιχεία τα επίσημα, πήραμε 83 δισεκατομμύρια τώρα. Τα οποία τα 48 από αυτά είναι αναπροσαρμογή παλαιών δανείων με καλύτερου όρου. Όχι συν, είναι μείον 48. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεύτερο θέμα, πολύ καλά. Δεύτερο θέμα. Με αυτή την έννοια γίνονται τα μνημόνια, να μπορούμε να αποπληρώνουμε τα προηγούμενα δάνεια. Άρα λοιπόν δεν είναι συν 90 και μου κάνει εντύπωση γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης που θέλει να κάνει διαπραγμάτευση για το θέμα του χρέους φορτώνει 90 δισεκατομμύρια το χρέος παραπάνω. Τι διαπραγμάτευση θα κάνει το χρέος? Όταν ο ίδιος πλασματικά φορτώνει το χρέος άλλα 90 δισεκατομμύρια. Πλασματικά. Εσείς θα έπρεπε να χαίρεστε. Και μετά θα χαίρεστε γι' αυτό. Μετά, μετά. Διότι θα έρθει. Τρίτο θέμα και σημαντικό. Να ζητείτε κούρεμα. Η Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Μεϊμαράκης και κατά τη διάρκεια των διευθυντικών εντολών και κατά τη διάρκεια των debate είναι πολύ ανεκτικός και φιλικός απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη, αυτό τώρα ένα όχι λεπτό. Όποιος μας ακούει γελάει, κύριε Φίλη. Είπε ότι θα συναντηθεί με τη Χρυσή Αυγή για το θέμα των διευθυντικών εντολών. Μας κατηγορήσατε ότι επισπέψαμε τις διαδικασίες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τους είχε και χάιδευε. Επαναλαμβάνω τώρα για τον κύριο Μεϊμαράκη μιλάμε και για αυτό το θέμα. Με τη Χρυσή Αυγή. Βλέπω
γίνονται κάτι φλερτ. Έχει μια σημασία αυτό. Το τονίζω. Μαζί με τη Χρυσή Αυγή ρίξατε τη δική μας κυβέρνηση. Και τελευταίο θέμα για να ξέρετε, η μετανάστευση. Ναι. Ο κύριος Μημαράκης είπε κάτι το οποίο και αυτό προσεγγίζει τη Χρυσή Αυγή. Αναφερόμενο σε αυτό που είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Χατζηνικολάου, ότι θα κλείσουμε τα σύνορα τη μετανάστευση. Δηλαδή, θα κλείσουμε τα σύνορα. Δηλαδή, θα κάνουμε τα θαλάσσια σύνορα. Πώς θα τα κλείσουμε ακριβώς, με πολυβόλα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος ασφάλισης. Αυτό βέβαια δεν μου αρέσει και πολύ, δεν το λέω άλλα λέει το κόμμα, αλλά μου αρέσει να τα ακούω όμως. Συγγνώμη, υπάρχει τρόπος κύριε φίλη. Δεν υπάρχει τρόπος. Το 2000 πνίγηκαν. Ένα λεπτό. Προχθές το Παπαδοπούλου πνίγηκαν 35 άνθρωποι. Ελάτε, υπάρχει κύριε φίλη, το 2014 μπήκαν 55.000 και έφυγαν 57.000. Έχει προβλήματα με την κόμμα. Εσείς τους προσκαλέσατε κύριε φίλη. Λέτε τέτοια πράγματα. Εκτίθεστε. Το 2012 έγινε η έκρηξη με τους τσιχανιστές. Λίγο ανθρωπιά δεν έχετε. Έχουμε διεθνή κρίση, πνίγονται κάθε μέρα. Ασφαλώς και έχουμε. Πούντο, λοιπόν. Εσείς τους γλιτώνετε. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί με τις υπηρεσίες. Πώς τους γλιτώνετε. Μαζί με τις υπηρεσίες. Και τους στέλναμε, όπως ξέρατε, σιωπηρά. Τους στέλναμε σταθερά όμως. Μην τα λέτε αυτά καθόλου. Στην κεντρική Ευρώπη. Μην τα λέτε καθόλου τώρα, αυτά. Όμως, η κεντρική μην Ευρώπη τα λέτε καθόλου. Και η Μέρκελ. Διότι δείχνει δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν. Και τελειώνω λοιπόν αμέσως. Βάλτε μια τελεία για να ακούσουμε τους συμπολίτες. Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ίδιου τύπου διαχειριστές. Πρόκειται για μια διαφορετική πορεία για τη χώρα. Ή θα έχουμε μια πορεία σκληρής λιτότητας, βαθύτων αντικοινωνικών μέτρων, μεταρρυθμίσεων που θα είναι εις βάρος των πολλών και υπέρ της αγοράς. Ή θα έχουμε μια προσπάθεια να ξεφύγουμε σταδιακά, να απεγκλωβιστούμε από την ιστορία των μνημονίων. Και να πάμε. Κύριε Πογιόπουλου, θα πείτε. Τα άκουσα και απαντώ. Τα άκουσα και απαντώ. Αυτά του κύριου Πογιόπουλου. Στον κύριο Πογιόπουλο ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Αν ο κ. Πογιώπης θεωρεί ότι η αριστερά και η δεξιά είναι το ίδιο πράγμα, κάνει λάθος. Και η άσκηση της πολιτικής έχει να κάνει με τη διαφθορά, με τη φοροδιαφυγή, με νέα έσοδα, τα οποία προοπτικά και σύντομα θα απελευθερώσει και θα βάλει τα φορολογικά. Ο υπουργός που βάλατε για τη διαφθορά. Πολύ καλά ξέρω. Πολύ καλά ξέρω. Και τις δυνατότητες των ισοδυνάμων γνωρίζω. Καμία δυνατότητα δεν έχετε. Μην γινόσαστε απολογητές του σκληρότερου νευλευτισμού στην Ελλάδα. Υπάρχουν δυνατότητες και ο λαός θέλει να διεκδικήσει αυτές τις δυνατότητες. Όχι, άλλη όχι. Δεν καταλάβατε. Όχι, καμιά μνημόνια. Πολύ καλά καταλάβαμε. Άλλη τα κοινά. Άλλη διαβάζαμε μνημόνια. Όχι, δεν σας επιτρέπω εγώ σε κανένα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Όχι έτσι. Μιλάτε πέντε μαζί και δεν καταλαβαίνει κανένα. Να τελειώσω λοιπόν. Όχι έτσι. Δύο δρόμοι υπάρχουν για τη χώρα. Όσοι νομίζουν ότι όλοι είναι όμοιοι, ότι υπάρχει ένα μνημονιακό σύμπαν, αυτοί δεν έχουν πολύ σχέση ούτε με την αριστερά ούτε με τα λαϊκά συμφέροντα. Παρακαλώ εκλοβίζουν να δώσουμε λίγα λεπτά στους συμπολίτες μας. Αν αυτό που λέτε είναι αριστερά, κύριε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κύριε Σταμάτη. Διότι η παρένθεση της αριστεράς ήταν οριστική για την Ελλάδα. Κύριε, η αριστερά Σταμάτη. Είναι κατά της διαφθοράς, κύριε, κατά των μεγάλων συμφερόντων, κατά δει, της λιτότητας, κατά της νευλευθερισμού και υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Με δυσκολία. Έχετε πάρει όλο το παλιό και διεφθαρμένο πασόκ στους κύριε, πέστε κάτι όλοι ζήμες. Εκεί πέστε κάτι για τη Ζήμερ και τη Λαγκάρντ. Καλά. Για τον κύριο Παπασταύρου, πέστε κάτι. Να σας πω κάτι. Θα βάλετε, μια τελεία. Τι έχετε για τον κύριο Παπασταύρου, έχετε κάτι. Η δικαιοσύνη, όχι εγώ. Για τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τον ψάχνει. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πάτε να προκαταλάβετε. Ένα λεπτό. Κρατήστε το ρόλο σας ως δημοσιογράφου. Το ξέρουμε ότι είστε Σιριζέα. Σταματήστε επιτέλους. Μήπως θέλετε να με κάνετε. Και να ο κύριος Παπασταύρου ελέγχεται, ακούσατε τη σημερινή Σταμάτη ανακοίνωση της από Αγγελίας που λέει ότι είναι πάρα πολύ πρόημο. Δηλωσίες. Αλλά τον κύριο Μητρόπουλο δεν είναι καθόλου πρόημο. Εκτός του Σιωλτίου, κύριο Μητρόπουλο. Εντάξει, ο κύριος Χαϊκάλης, έχει βάλει εκτός τη μητέρα του και τον πατέρα του συνδικαιούχου σε λογαριασμό. Τελευταίο τον είχατε βάλει στην τιμητική θέση. Στη λίστα Λαγκάρ. Συγγνώμη, έχουμε τρελαθεί τότε. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Επί των ημερών σας, λοιπόν, ο κύριος Μάρτας έβγαλε λεφτά, η κυρία Παλαβάνη. Δεν είναι τυχερός. Κλείσω την εκπομπή. Δεν γίνεται. Έχω πέντε λεπτά και έχουμε εδώ τους συμπολίτες μας που πρέπει να κάνουν μια ερώτηση. Παρακαλώ, σεβαστείτε. Λοιπόν, ελάτε. Ποιος θέλει να αρχίσει. Ελάτε. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Νικόλας Πιστιόλας. Είμαι φοιτητής ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο.